Αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, uh, uh, dear uh, Ilva, welcome once more to uh, Athens, uh, κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κύριε Πεφερειάρχα, uh, κύριε Δήμαρχη, αγαπητοί εργαζόμενοι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, uh, ένα Υπουργείο το οποίο, α μην ξεχνάμε, γεννήθηκε μέσα από την κρίση uh, του μεταναστευτικού, όμως uh, πατάει πια σήμερα καλά στα πόδια του. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ήδη από τις αρχές του 2024 είμαστε εδώ στην Αθήνα και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και μάλιστα με την παρουσία τόσο του Αντιπρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και της Επιτρόπου Γιώχανσον, για να συζητήσουμε σε μια ανοιχτή δημόσια διαβούλευση τι ευρωπαϊκέ απαντήσει στη μεγάλη πρόκληση του μεταναστευτικού προβλήματο. Και να απόδειξη ότι πρόκειται για ένα φλέγον, θα έλεγα διαχρονικά επίκαιρο ζήτημα, του οποίου η διαχείριση θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την ίδια την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. αλλά και τελικά και τελικά την ίδια πορεία τη ευρωπαϊκή ιδέα. Έτσι, ω μια κατεξοχήν ευρωπαϊκή πρόκληση, οι μεταναστευτικέ ροέ προς την ευρωπαϊκή μα ήπειρο απαιτούν και μια ευρωπαϊκή λύση. Λύση που πριν απ' όλα σημαίνει συμπόρευση, κοινή δράση των κρατών μελών, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλων των ευρωπαϊκών θεσμών, απέναντι σε ένα κοινό πρόβλημα. Γιατί ό,τι μπορεί να συμβαίνει και σήμερα στον Εύρο, στα νησιά του Αιγαίου, δεν εκδηλώνεται εξαιτία μόνο της φύση αυτών των περιοχών. Αποτελούν τα ανατολικά θαλάσσια και χερσαία σύνορα τη Ευρώπη. Και αυτή είναι μια αλήθεια που πρέπει να διαπερνά κάθε σκέψη μας. Όλοι γνωρίζουμε άλλωστε ότι τα πρωτογενή κύματα παράνομων μετακινήσεων προς την Ελλάδα τελικά μετατρέπονται συχνά και σε δευτερογενή μετακινήσεις προς την Γερμανία, προς τη Σκανδιναβία, προς την Κεντρική Ευρώπη. Όπως γνωρίζουμε, οι ροές που καλούμαστε εμείς να διαχειριστούμε καθημερινά έχουν συχνά ως βασικό προορισμό τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Η χώρα μας έτσι γίνεται, ουσιαστικά, πολύ συχνά, απλά ένας ενδιάμεσος σταθμός, το οποίο περιλαμβάνει και τις δικές του ξεχωριστές αντιφάσεις. Ευρωπαϊκή λύση, ωστόσο, σημαίνει και κάτι ακόμα, την ειλικρινή απάντηση. Αν μπορούμε, με νόμιμες, με ευρωπαϊκές διαδικασίες, με διαδικασίες οι οποίες είναι γεωμένες στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, στις ευρωπαϊκές αξίες, να αντιμετωπίσουμε τις παράνομες διακινήσεις ανθρώπων. Και βέβαια, αν διαθέτουμε τελικά το σθένος αλλά και την τόλμη, να συνδέσουμε τις αρχές του κράτους δικαίου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου, με την ίδια τελικά την προάσπισή τους. Με άλλα λόγια, να αποδείξουμε αν τελικά η Ένωση μας μπορεί και ξέρει να μεταφράζει τις διακηρύξεις της σε μια ενιαία και αποτελεσματική πολιτική. Και όπως ακούσαμε και από τον Υπουργό και από τον Αντιπρόεδρο και είμαι ότι θα ακούσουμε μετά και από την Επίτροπο, η απάντηση είναι ναι μπορούμε. Μπορέσαμε και μπορούμε. Και η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση σήμερα που αντιπροσωπεύει ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, κάνει πράξη αυτήν την πολιτική. Αρμόζοντα μια πολιτική αυστηρή, αλλά ταυτόχρονα δίκαιη με πολιτική πάντα εντός του νόμου και των ανθρωπιστικών μας αξιών, αλλά και αδιαπραγμάτευτη όσον αφορά στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί για να μπορούμε να εκπέμπουμε παντού τις αξίες μας, έχουμε πρώτο χρέος να μπορούμε εμείς οι ίδιοι να τις προστατεύουμε. Και γνωρίζω ασφαλώς ότι κάποιοι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν ανθρώπινα δράματα και να επιτεθούν συλλήβδιν στην πατρίδα μας, στη Frontex, την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα δεν δίστασαν ακόμα και να κατασκευάσουν τραγωδίες για να αποδειχθεί μετά ότι εξυπηρετούσαν ουσιαστικά τα σχέδια των λάθροδιακινητών. Κάνουν λάθος όμως. Δίκαιη μεταναστευτική πολιτική δεν σημαίνει ανοιχτά ή ανύπαρτα σύνορα. Σημαίνει κανόνες. «Ανθρωπιά και ευαισθησία δίπλα στον νόμο και την εφταξία». Και αυτούς ακριβώς τους κανόνες στηρίσαμε και το 2020 απέναντι στην εργαλειοποίηση της προσφυγικής κρίσης, μια απάντηση η οποία χαιρετήθηκε τότε από όλη την Ευρώπη με την παρουσία των εκπροσώπων όλων των ευρωπαϊκών θεσμών στα σύνορα του Εύρου. Και τους ίδιους ε, αντιτάσσουμε, σε όσους καλλιεργούν σήμερα και στην πατρίδα μας την εχθροπάθεια και την ξενοφοβία. Αυτήν την επικίνδυνη εκδοχή του λαϊκισμού που με ευκολία φορτώνει κάθε πρόβλημα της κοινωνίας μας σε αυτόν τον ανώνυμο ξένο. Ενώ αντίπαλος της ισότιμης πολιτείας δεν είναι κανείς δικός μας, δεν είναι κανείς ξένος. Είναι κάθε παράνομος, και κάθε παραβάτης. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το 2023 μας αφήνει πίσω του, πιστεύουμε, σημαντικές επιτυχίες στην ελληνική μεταναστευτική πολιτική. Διαχειριστήκαμε αυτήν την διεθνώς αυξημένη μεταναστευτική πίεση, πιστεύω καλύτερα από πολλούς εταίρους μας. Και οι παράνομες ροές αφήξεων, Ηταν πολύ μικρότερε σε σχέση και με τον κεντρικό μεσογειακό διάδρομο και με το διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων. Ενώ του τελευταίου μήνε έχουμε δει μια περαιτέρω μείωση των ροών, χάρη και στην καλύτερη συνεργασία την οποία πετύχαμε με την Τουρκία. Όσοι, όλοι όσοι, καταγράφονται στα νησιά, όσοι φτάνουν στα νησιά μας, καταγράφονται και ταυτοποιούνται σε σύγχρονες και καλά οργανωμένες δομές υποδοχής, φιλοξενίας και ταυτοποίησης. Ανοίγω μια παρένθεση, κάντε την αντιδιαστολή. Με την κατάσταση η οποία επικρατούσε το 2019 η την κατάσταση την οποία βρήκαμε μπροστά μας μετά την καταστροφική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στη Μόρια. Μιλάμε για μια άλλη εικόνα για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και αυτή την επιτυχία την πιστώνεται ισότιμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μας στήριξε σε αυτή την προσπάθεια, και η ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε αυτοματοποιήσει πια και αποδίδουμε γρήγορα ε, άσυλο εκεί που πρέπει, με τυποποιημένες ε, διαδικασίες. Και βέβαια, αυτή η μεγάλη πρόοδος, την οποία η οποία συντελέστηκε στην πατρίδα μας, έρχεται, θα έλεγα, να κουμπώσει με την πολύ σημαντική εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο της επίτευξης ε, συμφωνίας για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, μια συμφωνία η οποία βαδίζει πια προς την οριστική, της ε, ε, την οριστική της επικύρωση την Άνοιξη. Ε, χρειάστηκε χρόνος, χρειάστηκε επιμονή, ε, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στον Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή και ε, πρωτίστω στην ίδια την Επίτροπο, την κυρία ε, Γιώχανσον, για την επιμονή με την οποία διαπραγματεύτηκε με όλου του εμπλεκόμενου αυτή τη συμφωνία. Δεν ήταν καθόλου προφανέ ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτήν την συμφωνία ε, πριν από ε, κάποιου ε, μήνε. Είναι μια συμφωνία που προφανώ δεν επιλύει από μόνη τη μια το πρόβλημα τη παράνομη μετανάστευση, όμω είναι μια πολύ σημαντική τομή εξοπλίζει επιτέλους την Ένωσή μας με σημαντικά, με απαραίτητα εργαλεία για την επίλυση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Και βέβαια για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αποκτούμε πια έναν θεσμοθετημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μηχανισμό αλληλεγγύης, αλλά και μία νομική αναγνώριση της περίπτωσης εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού προβλήματος από άλλες χώρες που μπορεί να σκέφτονται ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατατρεγμένους ανθρώπους για να προωθούν τους δικού τους γεωπολιτικούς σκοπούς, κάτι το οποίο δυστυχώς έχει γίνει ιστορικά και στα ελληνικά σύνορα, αλλά και στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έχουμε πετύχει μια σημαντική πρόοδο σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών, στο να αναγνωρίσουμε ότι η πρώτη προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η εξάρθρωση των δικτύων λαθρέα διακίνηση των ανθρώπινων ζώων. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία την οποία ε, ανέλαβε η Επίτροπο Γιώχαρσον τον περασμένο Νοέμβριο, στη σχετική διάσκεψη, για τη συγκρότηση μια παγκόσμια συμμαχία στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί μια πολύ σημαντική αφετηρία. Ε, ένα ξεκίνημα και με νέου συνοδοιπόρου, καθώ πια ε, υποδεχόμαστε στην ε, ζώνη του Σέγγεν και τη Βουλγαρία και την Ρουμανία. Και η Ελλάδα θα πάψει έτσι να είναι η μοναδική χώρα που δεν θα συνορεύει με κράτος μέλος αυτής της ευρωπαϊκής ασπίδας ασφάλειας. Και επειδή έχουμε κοντά μας σήμερα πρέσβεις από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ ειδικά στους πρέσβεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και να συγχαρώ τις δύο αυτές φιλικές χώρες. Είναι μια επιτυχία δικιά τους, αλλά ταυτόχρονα και μία ευρωπαϊκή επιτυχία. Και βέβαια, επιτρέψτε μου να αναφερθώ εντάχει και σε ένα ακόμα θετικό γεγονός, την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι με τη δικιά σου συμβολή, αγαπητή Ήλβα, της διευκόλυνσης έκδοσης ταξιδιωτικών θεωρήσεων για Τούρκους πολίτες που θα θέλουν να έρθουν για τουρισμό σε δέκα 10 ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μια προοπτική που χαιρετίστηκε και από την ίδια την Τουρκία. Πιστεύω όμω ότι χαιρετίστηκε, κύριε Πεφιάρχα, κυρίε και κύριοι δήμαρχοι, και από του εκπροσώπου των τοπικών κοινωνιών. Αυτό τουλάχιστον δηλώνει και η δικιά σα παρουσία σήμερα εδώ. Νησιά τα οποία σήκωσαν, ειδικά τα νησιά τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή οργανωμένε δομέ, ένα δυσανάλογο βαρός μαζί με τον Εύρο στην αντιμετώπιση του προσφυγικού. Είναι κάτι το οποίο ολόκληρη η Ευρώπη το αναγνωρίζει. Προσωπικά είμαι ευνόμων στον αγώνα όλων των τοπικών κοινωνιών και ικανοποιημένο από το γεγονό ότι πια σήμερα η κατάσταση που επικρατεί και στον Εύρωο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπω είπα και πριν, είναι τελείω διαφορετική και σίγουρα πολύ καλύτερη από αυτήν την οποία κληρονομήσαμε το 2019. Και να γνωρίζουν οι κάτοικοι των νησιών ότι θα στεκόμαστε πάντα δίπλα του. Και βέβαια ελπίζουμε ακόμα περισσότερου πόρους στην διάθεση και της πατρίδας μας. Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε εν μέσω μιας περίπλοκης διαπραγμάτευσης για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η οποία ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής την 1η Φεβρουαρίου. Η Ελλάδα έχει καταστήσει απολύτως σαφή τη θέση της, μαζί με σχεδόν όλες, θα έλεγα, τις ευρωπαϊκές χώρες, ότι μπορεί να δεχτεί αυτήν την διαπραγμάτευση να καταλήξει μόνο εφόσον αξιοποιηθούν οι δυνατότητες, να αυξήσουμε και άλλο τα κονδύλια που έχουμε στη θέση μας για τα πολύ σημαντικά ταμεία, τα οποία υποστηρίζουν την αντιμετώπιση του μεταστικού προβλήματος σε όλη την Ευρώπη. Κλείνω με δύο σκέψεις για το σήμερα και για το αύριο. Ε, με την πρώτη να σημειώνει ότι ήδη, η Ελληνική Βουλή πριν από λίγες εβδομάδες ενέκρινε με μια εντυπωσιακή, με μια συντριπτική πλειοψηφία την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την πρόσβαση στην νόμιμη εργασία μεταναστών και ετούντων ασύλων, οι οποίοι θα μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν προσφορά για να εργαστούν, όπως όμως και την θεσμοσέτηση του συντονιστή απελάσεων στα δε ζητήματα των επιστροφών και εμείς οι ίδιοι να αγαπητέ μου Υπουργέ, ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού πυλώνα της κοινή ευρωπαϊκής μεταστικής πολιτικής. Και νομίζω ότι αποδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο ότι στην πατρίδα μας, αντίθεση με αυτό το οποίο συμβαίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το μεταναστευτικό δεν είναι απαραίτητα ένα πεδίο διχασμού. Αλλά ότι η σωστή αντιμετώπιση του μπορεί να συμβάλλει και στην ανάπτυξη του τόπου, αρκεί να έχουμε μια συνεπή πολιτική που να στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Από τη μία, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνηση ανθρώπινων ζωών, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την άλλη, την διαμόρφωση νόμιμων εναλλακτικών λελογισμένης μετανάστευσης που θα αντιμετωπίζουν στην πράξη και τα κενά που υπάρχουν σήμερα στην αγορά εργασίας της πατρίδας μας. Με σαφείς προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας μας, της ευαισθησίας της ελληνικής κοινωνίας, σε αυτήν την ισορροπία πιστεύουμε μπορούμε να την κάνουμε πράξη. Μπορεί η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια στη διαμόρφωση αυτή τη πολυπόθητη ισορροπία, η οποία αποτελεί και το ζητούμενο για πολλέ άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Ο Υπουργό ο Δημήτρη Κελή έχει αναλάβει βαρύ φορτίο, καθώ έχουν υπογραφεί και θα υπογραφούν και άλλε συμφωνίες για την εργασιακή κινητικότητα με φίλες χώρες. Οπότε αυτός ο συντονισμός πια της νόμιμης μετανάστευσης που κατά την άποψή μας πρέπει να οργανωθεί υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ακόμα να δείξει πολλά δείγματα γραφής ώστε παράδειγμα χάρη Άδειε διαμονή, ανανεώσει, μετακλήσει εργαζομένων να δεκπερώνονται γρήγορα και αξιόπιστα και σε διαρκή, θα έλεγα, σε ένα διαρκέ ισοζύγιο με τι πραγματικέ ανάγκε τη οικονομία μα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία που συνδέεται τόσο με ευρωπαϊκέ ενταξιακέ πολιτικέ, όσο και με εθνικέ λειτουργίε ενσωμάτωση. Να μην φοβόμαστε τη λέξη ενσωμάτωση στην Πατρίδα μας είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία που έχουμε αποδείξει στο στο παρελθόν, ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από το να υποδεχθούμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, γιατί όχι σε, σε βάθος χρόνου να κάνουν μόνιμα τη ζωή τους. Εδώ πέρα έχουμε, εξάλλου, και παραδείγματα από το, από το παρελθόν δεύτερης γενιάς οικονομικών μεταναστών με πολύ επιτυχημένη ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία. Αυτά είναι ζητήματα και προκλήσεις της εποχής για τα οποία εμείς είμαστε πια έτοιμοι να είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Και η δεύτερη σκέψη αποτελεί και τον επίλογό μου. Αισθάνομαι κυρίε και κύριοι ότι η πατρίδα μας τάχθηκε από την συγκυρία να υπηρετήσει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αποστολή στο μεταναστευτικό ζήτημα. Να αποδείξει ότι αυτός ο κυματισμός της ιστορίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανατρέψει τις πανανθρώπινες και δημοκρατικές αξίες της Ένωσης μας. Ούτε όμως ταυτόχρονα να απειλήσει το σκάφος με το οποίο ταξιδεύουμε μέσα στον χρόνο και πάνω από τα σύνορα. Βαδίζοντα λοιπόν προ τι ευρωεκλογέ, όσοι είμαστε Ευρώπη και αγαπούμε την Ευρώπη, καλούμε να, καλούμαστε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε αυτήν την μεγάλη πρόκληση και με τόλμη και με σύνεση, κλείνοντας την πόρτα στην παρανομία και στην εκμετάλλευση ταυτόχρονα ανοίγοντας το παράθυρο στην συνεργασία με βάση την σύγχρονη πραγματικότητα, αλλά και πηξίδα μα το μέτρο. Κάναμε μεγάλα βήματα πρόοδου τα τελευταία τέσσερα χρόνια και είναι στο χέρι μας αυτήν την πολύ σοβαρή προσπάθεια να την συνεχίσουμε με ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.